Μετά το θρίλερ θα πάει, δεν θα πάει λοιπόν η κρατική τηλεόραση. Θα πάει λοιπόν. Τον έρθει λοιπόν επίσημα στις 5 Δεκεμβρίου στην EBU. Και ήδη έχουμε αποκλειστικό και πλούσιο ρεπορτάζ από τα πρώτα ονόματα που έχουν ακουστεί που θα λάβουν μέρος στον ελληνικό τελικό. Ένα-ένα θέλω να μας τα παρουσιάζεις αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Λοιπόν, πρώτον. Ένα ντουέτο. Ντουέτο έκπληξη. Mm-hmm. Κώστας Μαρτάκης με Νίκο Ζωηδάκη. Ο Κώστας Μαρτάκης λοιπόν. Πάμε δηλαδή να κάνουμε ένα συνδυασμό σαν τον περσινό. Λίγο πιο παραδοσιακό και λίγο πιο pop μαζί. Ακριβώς και ένα συνδυασμό σαν τον Λούκα Γιώρκα και το στέρεο Μάικ. Δηλαδή θα συνδυάσουμε το ελληνικό με το αγγλικό στοιχείο. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και η χρονιά του, γιατί το 2008 που είχε πάλι το αγόρι μας το τρελό διεκδικήσει την εκπροσώπησή μας, δεν τα κατάφερε γιατί είχε πάει καλούμερες. Ναι, ναι. Και ήταν και κριτικό στοιχείο από ό,τι φαίνεται. Γιατί ο Ζωηδάκης παίζει πολύ ωραία. Ο Ζωηδάκης, ναι, και μην ξεχνάμε και στο My Number One τη λύρα της Έλληνας Παπαρίζου, την οποία την είχαν λατρέψει έτσι, οι Eurofans. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Ζωηδάκης, φανταστείτε τώρα να βγαίνει και να παίζει λύρα. Τι έχει να γίνει, χαμό στο στάδιο. Έτσι. Και ο Κώστας Μαρτάκης με αυτό το κοντινό, νομίζω ότι πατάνε σε μια πετυχημένη συνταγή με τα μετακινητά. Πάμε, θα πούμε και τις υπόλοιπες. Βέβαια. Λοιπόν, Κρυσταλία. Mm-hmm. Μετά το Your Face Sounds Familiar, η Κρυσταλία λοιπόν απήχε μετά από αυτό το σοου για να πάρει μέρος, ήδη ετοιμάζει το τραγούδι της για την Eurovision. Ελληνικό και αγγλικό μαζί. Χορευτικό. Άρα σε όχι αυτά... σε λαϊκά μονοπάτια. Σε αυτά που έχουμε συνηθίσει στην Κρυσταλία. Σε αυτά που έχουμε συνηθίσει. Ναι, και με ολοκένουργιο λέει Λούκα, έτσι η Κρυσταλία. Ότι δεν τη πάει το λαϊκό, οπότε επιστρέφει πάλι στα μονοπάτια. Ποιο άλλο. Έχουμε Μύρωνα Στρατή. Έχουμε. Ωραίος ο Μύρωνας. Νομίζω ότι το όνομά του ήταν και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, υποψήφιο. Είχε ακουστεί λιγάκι, είχε φλερτάρει λίγο το όνομά του με το θεσμό, αλλά δεν είχε προλάβει ο ίδιος να γράψει να παρουσιάσει τραγούδι. Αν θα πάει, θα πάει με δικό του τραγούδι. Ναι, θα πάει με δικό του τραγούδι, γιατί είναι ένας εκπληκτικός μουσικός. Ούτως ή άλλως ο Μύρωνας Στρατής. Και εκπληκτικός και στη σκηνή. Ξεσηκώνει. Και είναι... έχει πιάσει και τον παλμό της νεολαίας. Και πολύ... επίσης ένα νέο συγκρότημα που έχει πιάσει και τον παλμό της εποχής και αρέσει πολύ στην νεολαία. Είναι και οι Waiting Rooms. Και αυτοί κάνουν επιτυχία. Και προσέξτε, μπορεί να μην έχουν ακουστεί πολύ. Παιδιά, αλλά θυμάμαι.